Όλα αυτά λοιπόν, το γερό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο Μητσοτάκης, αρχίζουν και το εξασθενίζουν το γερό χαρτί. Και το μέλλον είναι τελείως αβέβαιο. Τελείως αβέβαιο. Ορισμένοι υπουργοί έχουν αναλάβει να προετοιμάζουν την Ελλάδα για το τέταρτο μνημόνιο, όπως λέω χάρη ο Σκυλακάκης, ο Σταϊκούρας, οι οικονομικοί υπουργοί έχουν αναλάβει ευθέως να ενημερώσουν ότι ξέρετε, κάποια στιγμή θα τελειώσει η επίοικια του κορονοϊού και θα επιστρέψουμε στη λιτότητα. Και τότε θα φανεί τι χρωστάμε και σε ποιους. Αυτό είναι προετοιμασία τετάρτου μνημονίου. Ο Σταϊκούρας πάλι από την άλλη μεριά μιλάει ότι έχουμε διαθέσιμα και για το 21 αν συνεχιστεί η ασθένεια, έχουμε διαθέσιμα. Αλλά από την άλλη μεριά αποδέχεται ότι χρειάζονται συνέχεια κι άλλα λεφτά. Κι άλλα λεφτά χρειάζονται για αποζημιώσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων. Συγκεκριμένα έχουν δοθεί γύρω στα 25 δις ευρώ όλους αυτούς τους μήνες, εκ των οποίων 16 με 17 έχουν βγει με ομόλογα που έβγαλε το ελληνικό δημόσιο. Και τα υπόλοιπα είναι από το μαξιλάρι. Άρα έχουμε 16,5 περίπου δις από ομόλογα που έφαγε ο Σταϊκούρας και μέχρι τα 24 έχει φάει άλλα 8,5 από το μαξιλάρι. Άρα πάει το μαξιλάρι, έτσι, από τα 32 του μαξιλαριού, μόνο τα 16 εγγυάται ο κύριος Σταϊκούρας ότι θα μείνει στη θέση τους. Τα οποία 16, μην τα υπολογίζουμε με τα 32, γιατί είναι ποσό εγγύησης για την έξοδο στις αγορές. Δεν μπορείς, δηλαδή, άμα δεν κρατήσεις ούτε αυτά τα 16, δεν θα μπορείς να πάρεις ομόλογα να βγαίνει στις αγορές. Είναι όρος απαράβατος να υπάρχει μια εγγύηση για ένα τρίμηνο. Και αυτή η εγγύηση είναι εγγύηση τριμήνου. Δεν είναι εγγύηση ούτε έτους, ούτε